Καλησπέρα μάγκες, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά The Forest. Και σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε το τείχος, την περίφραξη από τη βάση μας, όσοι θέλετε να δείτε το πρώτο επεισόδιο και δεν το είδατε, το link είναι στο description. Θα μπει και κάπου εδώ, στην οθόνη. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε. Που λέτε πριν λίγο τελειώσαμε το τείχος, ήθελα αρκετά δέντρα και σήμερα λέμε να φτιάξουμε το πιο ισχυρό όπλο. Βασικά δεν είναι το πιο ισχυρό, είναι το δεύτερο πιο ισχυρό όπλο και λέγεται, έχει το θρυλικό όνομα το Spear των Ιωνών. Όσοι ξέρουν από πού είναι, αυτή είναι η ονομασία. Όσοι δεν την ξέρουν, όσοι την ξέρουν. Θα το καταλάβουνε, ρε. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι έχουμε φτιάξει την περίφραξη. Και μας λείπει ένα ξύλο. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχουμε φτιάξει και πύλη. Και πάμε να βάλουμε το τελευταίο ξύλο. Για να ολοκληρώσουμε και επισήμως τείχος. Αυτό εδώ πέρα είναι τα φορέας. Και έτοιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χωριό τους να πάρουμε και ένα την κατσαρόλα. Πρέπει να τη θέλουμε για νερό. Όπως βλέπετε εδώ υπήρχαν δέντρα. Πολλά δέντρα. Τώρα δεν υπάρχουν. Ισχύει. Τα κόψαμε. Κάμε την Greenpeace. Έχω μαζέψει αρκετά εδώ φυτόριο. Βατόμουρα. Πήρα και το κλαμπ. Το κλαμπ είναι αρκετά ισχυρό, αλλά είναι λίγο αργό. Είναι αργό, ναι. Και δεν είναι πολύ effective εναντίον κανιβάλων. Η λίμνη εδώ. Έλα. Έλα ρε. Ας το κάνω. Έλα, είναι θα το πάρω μετά με το νερό. Με το σπίρ, δεν γίνεται. Βασικά γίνεται. Όχι ρε φίλε, δεν είναι κανονικό. Ωραία. Οπότε, αναγκαστικά, όχι εκεί. Α, αυτά είναι τέντες από σκηνές, από τέτοιους ρε, από τους επιβάτες. Τέντες, επειδή τα λέει τέντς, έλα δε. Α, και θα πάμε και στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Να πάρουμε το flare gun. Είχα ξανάρθει στο πρώτο επεισόδιο. Ναι, δεν έχει πιο πολλά. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, άκυρο. Ναι, πάμε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Για την ώρα. Μόλις φτάσουμε. Λοιπόν, κοντεύουμε και δεν έχουμε φαΐ. Θα πάμε στην κατασκήνωση. Στη βάση μας. Εδώ που λέτε είναι το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Για κάποιο λόγο είναι πάντα στο ίδιο σημείο. Και ο πιλότος είναι πάντα στο ίδιο σημείο. Πάμε να μπούμε μέσα. Δεν έχει πολλά. Έχει ένα φλέρκα. Circuit boards. Αυτά εδώ πέρα χρησιμεύουν για να φτιάξει βόμβες, αλλά δεν έχω ρολόι. Θα πάμε να ανοίξουμε. Φτιάξαμε μια μολότοφ. Ναι, φτιάξαμε μια μολότοφ. Μπορεί να τη φτιάξει πολύ εύκολα. Χρησιμοποιεί ένα cloth και να μπει. Φτιάξαμε και δεύτερη μολότοφ. Εδώ το περιοδικό. TV Stars Wave Dies. Αυτό βασικά που βλέπετε εκεί είμαι εγώ. Και καλά. Γιατί στο multiplayer έτσι είσαι. Γιατί είναι το flare gun, αλλά δεν έχουμε flares. Δεν ρίχνει. Οχ, είχε. Yeah. Είχε μέσα, ήταν οπλισμένο. Ναι, ας μη σιγά. Πες να τις χάλασα όλες τώρα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Ω, νάτι.
έτοιμος να κάνω το cut. Λοιπόν, αυτούς τώρα θα τους... Θα τους σκοτώσουμε. Θα τους... τους διαλύσουμε. Είναι η πρώτη φορά που τους συναντάμε σε επεισόδιο πάντας. Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι επιθετική. Πώς κάνεις. Αυτοί κουνιούνται βασικά, μετακινούνται σε κρούς, σε αγέλες. Και... ναι, λοιπόν, θα τους κάνουμε ντου τώρα. Είναι 3v1, αλλά τους έχουμε. Ω, μου έκανε ντου πρώτη, σιγά μισή. Με βαράνε όλοι, με βαράνε από παντού. Ωραία, πάει ο ένας. Μία. Ξέρε. Έλα εδώ ρε. Έλα ρε. Όχι, γάμισε. Είδατε γιατί είναι καλό το αυτό το τσεκουράκι. Δηλαδή αν έπαιρνα το κλαμπ θα είχα πεθάνει τώρα. Γιατί το κλαμπ δεν τους κάνει αυτό. Γιατί θα το αποφύγουνε. Δεν τους είδες. Ωραία, είμαστε μια χαρά. Ας πάρουμε την τόπα μας. Και φάει θέλουμε. Το πρέπει να επιστρέψουμε στο camp. Ας πάρουμε έναν. Ναι. Να τον έχω στο νόμο μου τώρα. Ναι, όπως τα ξύλα. Αλλά δεν κουβαλάει δύο, κουβαλάει μόνο ένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Φτάκαμε. Λοιπόν, ας ανάψουμε. Βασικά όχι, δεν θα ανάψουμε τη φωτιά. Πρώτα θα τον τιμαχίσουμε. Αυτό μπορώ να το φάω. Πάει το κεφάλι του. Το χέρι του. Το ένα. Και τα ποδάρια. Θα τα βάλω σε λιάστρα. Θα φτιάξω. Τα πόδια ρε. Ναι. Λοιπόν και αυτό ναι. Θα τον κάψουμε. Και θα πάρουμε τα κόκαλα. Έτσι ώστε να φτιάξουμε το σπίρ των αιωνών. Τόρι. Λοιπόν, να φτιάξουμε όσο καίγεται διάστρα, την κρεμάστρα. Τι. Αυτό μπορείς να κρεμάς φαγητά και ψένονται μόνα τους. Ψένονται ρε. Τα αφήνει ξέρω εγώ μια μέρα. Θέλει 18 sticks. Πάμε να βρούμε. Έχει εδώ. Αυτό φυτρώνει, έχει φυτρώσει 5 φορές. Ναι, ναι, φυτρώνει συνέχεια, αλλά αυτά δεν ξέρω αν γίνονται δέντρα. Άμα τα αφήσεις. Λογικά θα γίνονται. Σαβρά. Πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει, ρε. Βλέπω. Τι κάνει ρε κύκλος. Είσαι πολύ καλός. Σταμάτησε. Είδες το σκύλ. Μπορώ να την πάρω. Πολύ... Κοίτα πως έχω έλα, πολλές αύρες. Έχουμε ναι. Ξεκλειδίσει τις αύρες. Εντάξει, φάνταστη. Δεν φτάνουνε. Ναι. Ποτέ δεν φτάνουν. Θα ξαναπάω σε... Να έχει φυτρώσει. Θα φυτρώσει σε λίγο ρε. Σε 5 λεπτά έχει φυτρώσει. Για να δούμε έγιναν. Τι έγινε ρε. Έσου τελείωσε. Έσπασε φωτιά, αλλά τα κοκαλάκια τα πήρα. Αλλά θέλουμε άλλο ένα. Πάλι. Sticks πάλι. Άρα μάζεψε 15 ρε παιδί. Ναι. Μένουνε άλλα 3 sticks. Πάντα πάρω από... Κάνω λεπτός. Πάντα πάρω από εδώ. Έλα. Για να μπορούμε να ψένουμε ελεύθερα τα κεφάλια τους. Ωραία. Εδώ. Κεφάλι. Αυτό το ξέρεις ότι sky damage. Αλήθεια. Το ποδάρι. Κοίτα μα κοίτα τι γάμπα έχει ρε φίλε, σαν να παίζει μπάλα με 15 χρόνια. Κοίτα νυχάκια. Αφού είναι τούμπανι ρε αυτή. Μικρά νυχάκια. Ναι. Πω καλά είναι αυτά, δεν είναι νυχάκια. Έτοιμο. Ναι ρε, αυτά ήταν νυχάκια. Λοιπόν, έτοιμο είναι. Λοιπόν, έλα να τα βάλουμε να τα ψήνουμε. Να το. Πρέπει να βάλεις φωτιά από κάτω. Όχι. Με τον ήλιο, γι' αυτό σου λέω ψένονται. Αχ, ναι, ρε. Είναι και αυτό μέρος του γιόλου του.
Ορίστε. Ωραία, τα βάλαμε να ψένονται. Τα πόδια. Γύρω από εδώ. Χέρια, χέρια. Πέφτουν πράγματα. Ναι, τα βάλω όλα. Να έχω να τρώω. Έτσι. Κύριε, θέλουμε ένα, άλλο ένα κόκαλο. Θέλει τρία. Α, καθίστε πρώτα να φτιάξουμε το. Όχι, θα το φτιάξουμε όλο μας. Πάμε να βρούμε άλλον έναν. Βασικά θα πάω σε αυτούς που είχα σκοτώσει. Θυμάσαι που είναι. Α, όχι, καλά, πάμε εμείς. Από εδώ δε. Πού ήταν, ρε. Κάπου εδώ τους είχα σκοτώσει. Λίγο πιο κάτω. Α, έλα. Κάπου εδώ, αν υπάρχουν ακόμα. Μπορεί και να κάνανε τσπον. Όχι, δεν παίζει, ρε. Τόνι και δεν θα βλέπω τίποτα. Από εδώ είναι. Όχι, δεν θα έρθουν άλλοι. Ρε, πού ήταν. Εδώ δεν είχε γίνει σφαγή. 3 hours later. Επιστρέψαμε. Ας κάνουμε ένα save. Σκύμα. Και πεθυγάμε. Αλλά είμαστε και διψασμένοι. Αυτά είναι έτοιμα. Βάλουμε κάτι φωτιά. Τα βάλω όλα. Τα βάλω όλα στην κρεμάστρα, μαλάκα. Σκότωσαμε μια σαύρα εκεί κατά την κρεμάστρα. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι σαύρες μας έχουν σώσει. Δεν είναι σαύρες, είναι αρμαντήλο. Για αρμαντήλο μωρέ, το αρμαντήλο δεν είναι αυτά με το... Αρμαντήλο δεν είναι σαύρα πάντως, αυτά είναι δράκι του κόμματο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιο μέγεθος σαύρες. Πού είναι λες. Σπάσα το σπίτι. Εντάξει, μπορώ να το επισκευάσω. Έλα. Το σπάσα λίγο, δεν φτιάξει. Το φτιάξει. Σπάσα. Δεν έχω νερό. Ωραία, πάμε να βρούμε άλλο νερό. Μαλάκα πως είναι. Τέσσερις. Ό,τι γαμίσατε, μη φωνάζεις. Ό,τι γαμίσατε. Έλα ρε μαλάκα. Τι έκανες ωραία. Φέιλαρα, έχω άλλη μία όμως. Κοίτα τι κάνει, δεν κάνει τίποτα, δεν την τράει. Γιατί ξέρει ότι θα πεθάνει. No! Το γάμισα. Ναι ρε, με τη μολότοφ καίγεται και δεν μπορεί, κάνει έτσι, δεν μπορεί να σε βάλεις. Ωραία. Το θύμα. Έριξε και τη λάμπα λέω. Μ' ακολουθούνε. Φακ, 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 φακ. Ω! Α, δεν σας είπα για τις σπηλιές, θα τα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, αυτή είναι μια σπηλιά, ας πούμε. Ωραία, πάμε back to camp. Μιλάμε, τον διέλυσα. Όχι απλά πέθανε. Πέθανε. Μπορούμε να τον κάψουμε. Βασικά. Όχι, θα τον κάψουμε για να δώσει πιο πολλά κόκαλα. Κατάλαβες, δίνει και από τα χέρια πόδι. Ενώ να βάλεις μόνο το σώμα. Που έλεγα να το βάλουμε να λιαστεί. Όχι, έχουμε πολύ φαγητό. Ας τον κάψουμε. Έλα ρε μαλάκα. Αν παρατηρήσετε, έχει κάτι CD στο λαιμό του. Να τα.
Δεν τα βλέπεις εκεί. Έχει κάτι CD ρε κολλιέ με CD. Πουλάει Είναι για θες. τα περιστέρια. Είναι καλό φίλε πολύ. Για δες ποια ταινία είναι. Αράμπα τι αρα... Θέλω. Αράμπα τι αράμπα, ακούνε τα ματάτα. Τι να δω. Τι ταινία έχει το CD. Καλά μόλις καεί. Θα πάρει λίγη ώρα. Έσπασε η φωτιά, αλλά έσπασε και ο τέτοιος. Εντάξει, η φωτιά δεν μας μοιάζει και άφησε. Κοίτα πόσα κογαλάκια άφησε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το θρηλυκό όπλο των θρύλων, το σπίρ των Ιωνών. Λοιπόν, έχω όλα τα υλικά. Πρώτα φτιάχνουμε ένα weak spear. Αυτό δεν είναι τίποτα. Να το κάνεις αυτό. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο σπίρ των Ιωνών. Το σπίρ των Ιωνών. Δύο cloth. Ένα. Τρία. Είστε έτοιμοι. Είμαι. Όλοι έτοιμοι. Ψυχολογικά έτοιμος. Ο θρύλος των θρύλων είναι το υπέρτατο όπλο μετά την κατάνα. Ναι, υπάρχει και κατάνα. Τι? Αυτό το πουλί σκότωσε τώρα. Το πετύχω ρε. Παραλίγο. Αλλά έχει την ικανότητα. Σιρίπ σπίρ δεν τώρα πρέπει να το βρω. Τώρα πρέπει να το βρω. Όχι, κάπου δεν είναι. Πού έπεσε ρε. Έλα. Εντάξει, έχω, μπορώ να φτιάξω άλλο. 3 hours later. Ρε φίλε, 7,5 ώρες να το βρούμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και αυτό είναι το spirit των Ιωνών που λέτε. Δεν το ξαναπετάω γιατί. Δεν το ξαναπετάω. Μόνο σε κάνα ελάφι. Άλλο ελάφι. Θα το χάσω. Θα πλησιάσω, περίμενε. Πίσω ότι το χάσα. Να το. Λοιπόν, αυτό ήταν το σπίρι των Ιωνών. Θα μας χρησιμεύσει πάρα μα πάρα πολύ στα επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα θα κάνουμε και ένα part 3 και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Μέχρι τότε, ciao!